Φοβούμαι, Μανολιό. Δεν το καταλαβαίνεις. Μικρό παιδί είναι ακόμα. Δεν σου λέγω να μη φοβάσαι. Κι αλλιώς δεν γίνεται όμως. Πώς δεν γίνεται αλλιώς, μωρέ Μανολιό. Δεν τον ξαναστέλνω και πάει και τελείωσε. Και τι θα του είπεις? Ότι δεν τον αφήνω, τι να του είπω. Να κάτσει μαζί μου, θα του είπω. Παιδί ολόκληρο είναι. Και τον τουφέκι πιάνει. Να κυνηγάει την μπάλα του, πρέπει. Ποιουχή να πιάνει τουφέκια και να σκάβει λαγούμια. Πολλά θα πρέπει να κάνει. Αλλά δεν είναι ο καιρός μας για ετούτα. Ακόμη να το καταλάβεις. Το εξεύρω, αλλά κάθε βολά που πάει και βοηθάει στα λαγούμια πιάνει την ψυχή μου. Θυμάσαι τι επάθανε οι Τούρκοι τότε εδώ κοντά στο Σερπεντζέ. Σκάβανε το λαγούμι τους και άξαφνα. Μπαμ! Τους ετινάξαμε στον αέρα. Δεν είναι καλοί μαστόροι, καλοί λαγουμιτζίδες, γι' αυτό. Είχαν βάλει πόσες σοκάδες μπαρούτι μέσα. Προτού ακόμα σκάψουν όλο το χαντάκι. Σκάψαμε εμείς ένα, χωρίς να το καταλάβουν, που συναντούσε το ειδικό τους και τους ανάψαμε ενώ ήταν ακόμη μέσα και το εδένανε. Κανονικά σκάβεις το χαντάκι και γρήγορα φτιάνεις μέσα ένα δρόμο με μπαρούτι. Ήσαν να πατήσει επάνω του η φωτιά, να φτάκει να ανάψει το πολύ, το μαζεμένο το μπαρούτι που θα τους ξεκάμει. Αυτοί δεν ξέρουν που θα γεννεί ο χαλασμός. Τους παρασέρνεις στο σημείο όπου θέλεις και το ανάβεις από μακριά. Η φωτιά ταξιδεύει μέσα στο χαντάκι και χωρίς να κινδυνέψεις, τους σκοτώνεις όλους μαζί. Αλλά δεν πετυχαίνει πάντα. Μια μέρα όταν φτιάναμε ένα λαγούμι μεγάλο, κοντά στην τάπια του Οδυσσέα, μερικοί επήγαν και κατουρίσανε μέσα. Όταν ήρθε η ώρα να το ανάψουμε, ήταν βρεμένο το μπαρούτι και δεν άναβε με τίποτες. Τις μισές βολές δεν πετυχαίνει, μη σου είπω. Ναι, αλλά αν πετύχει, καμής μεγάλη ζημιά.